Έχουμε σοβαρή αναζωπήρωση στο Βασιλίτσι Χρήστο Στρατουλάκο. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Έχουμε μια σοβαρή αναζωπήρωση τα τελευταία λεπτά στην φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει χθες. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, όπως πληροφορούμαστε, να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις το πύρινο μέτωπο. Έχει δοθεί εντολή. Σε διακόπτω. Εμείς βλέπουμε εικόνα τώρα, live, κυρίες και κύριοι, από την Κορώνη. Είναι η επιχείρηση ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Εκεί πάνε για να γεμίσουν νερό και να επιστρέψουν, να ξαναριχτούν στη μάχη με τις φλόγες. Έλα, Χρήστο Στρατουλάκο, μας έλεγες για αυτή τη σοβαρή αναζωπήρωση που έχει θέσει και εκεί σε συναγερμό την πυροσβεστική. Και από ό,τι γνωρίζουμε, Μάρκο, από την πυροσβεστική υπηρεσία έχει δοθεί εντολή για προσωρινή εκένωση του οικισμού Λιβαδάκια. Είναι ένας οικισμός ο οποίος βρίσκεται μεταξύ Χρυσοκελαριάς και Βασιλιτσίου. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να απομακρύνονται αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι από εκεί. Όπως ενημερωνόμαστε, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 2 πετζετέλ και 2 ελικόπτερα. Γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά, να μην λάβει μεγάλες διαστάσεις. Οι άνεμοι και σε αυτή την περίπτωση δεν συμβάλλουν. Ενώ να σου πω ότι από την χθεσινή φωτιά είχαν καεί περίπου 800 στρέμματα, ενώ φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κινητοποιούνται δυνάμεις και από άλλες περιοχές προκειμένου να μπορέσουν να θέσουν σε υποέλεγχο το πύρινο μέτωπο. Επαναλαμβάνω, έχει δοθεί εντολή για προσωρινή και προληπτική εκένωση του οικισμού Λιβαδάκια. Ναι. Είναι οι κάτοικοι στην περιοχή. Τι οικισμός είναι αυτός? Είναι μεγάλος οικισμός? Πόσα σπίτια, αν έχεις εικόνα τώρα, Χρήστο, έτσι? Είναι ένας μικρός οικισμός, γύρω στα 10-15 σπίτια. Σπέβδουν εκεί και δυνάμεις του Δήμου αλλά και της αστυνομίας προκειμένου να απομακρύνουν τον κόσμο. Είναι προληπτική η εκένωση, επαναλαμβάνω. Ωστόσο, η φορά του ανέμου έχει ως κατεύθυνση το πύρινο μέτωπο προς το συγκεκριμένο οικισμό. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να γίνεται αυτή η προληπτική εκένωση. Η οποία, να φανταστώ, λόγω και του μικρού αριθμού κτισμάτων, θα γίνει πόρτα-πόρτα από τις αρμόδιες αρχές, Χρήστο Στρατουλάκο. Ας μείνουμε σε αυτά. Συνεχίζεις και εσύ το ρεπορτάζ για τη φωτιά στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας.